Λοιπόν, εδώ και πάλι μαζί σας, φίλες και φίλοι, για να συνεχίσουμε την συζήτηση που αφήσαμε στη μέση, διότι υπάρχουν τριγμοί στον κυβερνητικό συνασπισμό, ΣΥΡΙΖΑ και ανεξάρτητοι Έλληνες. Η συμφωνία των Πρεσπών είναι εκείνη που δημιουργεί πολιτικές ανακατατάξεις. Κάποιοι λένε ότι ενδεχομένως η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ, να χάσει την δηλωμένη. Θα δούμε και στη συνέχεια ποια είναι τα πιθανά σενάρια. Μαζί μας στο στούντιο, εκτός από το Στέργιο Καλόγυρο, είναι και ο Μιχάλης Χρυσανθόπουλος, πρόεδρος της Παμακεδονικής Ένωσης Μακεδονικού Αγώνα Ελλάδας-Αυστραλίας. Καλησπέρα σας και πάλι, κύριε Καλησπέρα σας, Χρυσανθόπουλε. καλησπέρα. Μας λέγατε τι επιφέρει η απόφαση της Χάγης του 2011 και ζητούμενο είναι τι μπορούμε να κάνουμε εμείς από εδώ και στο εξής. Αν μπορούμε να ξαναπάμε στο δικαστήριο της Χάγης και να προσβάλλουμε κάποια πράγματα Λοιπόν, που έχουν σχέση με τη Συμφωνία το των είπατε Πρεσπών. άμεσα τώρα. Λοιπόν, η Μακεδονική το έχει προτείνει και θα το κάνει και πράξη. Βέβαια, δεν μπορεί να πάει μόνη της, έτσι, δεδομένο είναι αυτό. Λοιπόν, αν πρώτον καταγγείλουμε την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στοιχειωδών στην γειτονική χώρα της ευαρύθμου ελληνικής εθνικής μειονότητας. Δεύτερον, επειδή μιλάω πάντοτε το διατάφτα και εμένα με ξέρετε, μιλάω με το διατάφτα. Δεύτερον, να καταγγείλουμε ότι καταστρέφουν οι γείτονές μας τον ελληνικό πολιτισμό, είτε αρχαίο, είτε μεσαιωνικό, είτε νεότερο. Μέσα σε αυτό αναφέρομαι και σε βλάχους ευεργέτες που βρίσκονται, που κατάγονται από τη γειτονική χώρα, έτσι, τη σημερινή γειτονική χώρα, για να παρεξηγηθούμε. Δεν είναι μακεδονικό έδαφος. Έχουν εστίες ελληνισμού, όπως η Αχρίδα, η Γευγελή, η Στρόμνητσα, Κούσοβο. Λοιπόν, και η διασφάλιση αυτού του πολιτισμού. Μόλις πάμε στη Χάγη με αυτά τα ερωτηματικά και με την παραβίαση της Διεθνούς Συνθήκης του Βουκουρεστίου του 1913, πιστέψτε με, κύριε Ακλιάτση, μπορεί να γυρίσει ανάποδα το παιχνίδι. Και να σας πω και κάτι άλλο. Πάλι αποκλειστικότητα. Αγαπάω αυτή την εκπομπή, αγαπάω τον κύριο Καλόγερο, γι' αυτό του δώσω δεύτερη αποκλειστικότητα. Δεν το είπα προηγουμένως, το πω τώρα. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο σχεδιάζει να δώσει αυτοκεφαλία στην εκκλησία της γειτονικής χώρας. Όπως έκανε με την Ουκρανία, ένα είδος. Είναι παλιοί λογαριασμοί, ανοιχτοί, ακριβώς. Μα στα Θεοφάνεια ήταν μέσα στην εκκλησία και ο Ποροσέγκο ήταν. Λοιπόν, αυτό είναι παλιά βέβαια, διότι το φανάρι ουσιαστικά σαν να τιμωρεί τη Μόσχα που έπαιξε άσχημο ρόλο για τη διάρκεια της Βουλγαρικής Εξαρχίας, έτσι, και την αναγνώρισή της. Θα δώσει λοιπόν στα Σκόπια με τον τίτλο Αρχιεπισκοπή Αχρίδος. Προσέξτε τον τίτλο, όχι η ψευτομακεδονική εκκλησία. Αρχιεπισκοπή Αχρίδος. Και σε εκείνο ακριβώς το επίπεδο μπορούμε να παίξουμε και για τον βυζαντινό πολιτισμό της γειτονικής χώρας. Άρα λοιπόν έχουμε πολλά επίπεδα και νομικά και ιστορικά που μπορεί να ανατραπεί αυτή η συμφωνία. Και όχι να χαιρόμαστε ότι διασφαλίσαμε και καλά, επειδή έκανε κάποιος δηλώσεις ο Ζάεφ στην εφημερίδα των συντακτών, ότι η αρχαία ελληνική Μακεδονία είναι αρχαία ελληνική Μακεδονία. Δηλαδή, και η Εκκλησία θα έχει ρόλο μέσα σε όλο αυτό που μόλις αναφέρατε. Εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος της Εκκλησίας. Ελπίζω ότι οι καλοί ιεράρχες μας έχουν στείλει και μια επιστολή, κύριε Καλόγερο, αν δεν κάνω λάθος. Λοιπόν, πιστεύω ότι κάνουν μπορούν. Τον αγώνα τους. Κάνουν τον αγώνα τους. Μπορούν να παρέμβουν. Κάνουν το δικό τους αγώνα. Έχει το δικό της πεδίο. Μπορεί να παρέμβει. Εγώ δεν είμαι. 43 δήμαρχοι της Μακεδονίας δεν είναι όχι. Λένε όχι. Και ακριβώς. Βέβαια οι Μητροπολίτες, 25 Μητροπολίτες έχουν υπογράψει. Λένε και αυτοί όχι. Εδώ πάμε για έναν ιερό πόλεμο εκκλησίας κράτους, εκκλησίας, συγγνώμη, κυβέρνησης. Όχι μόνο για αυτά που θέλει να περάσει ο Αρχιεπίσκοπος, ο Ιερώνυμος, σε σχέση με τους παπάτες και με όλες αυτές τις αλλαγές, αλλά και με το θέμα της Μακεδονίας. Σαφώς. Μεγάλη υπόθεση. Σαφώς. Και βέβαια σαφώς. Έχουμε όλο τον κόσμο να βγαίνει στα κάγκελα και να φωνάζει και να διαμαρτύρεται. Και η κυρία Παπακώστα να λέει δεν έχω ακόμη αποφασίσει. Η κυρία Χρυσοβελόνη να μην φεύγει. Δεν έχει καμιά σχέση βέβαια η απόφασή της. Πέρα το ότι γελιοποιείται πολιτικά η κυρία Χρυσοβελόνη απέναντι στον κόσμο. Ο κύριος Παπαχριστόπουλος παρακαλάει να τον διαγράψουν. Να τον διαγράψουν γιατί νομίζουν ότι άμα διαγραφεί ο Παπαχριστόπουλος θα γίνει ήρωας. Η κυρία Κουντουρά λέει ναι. Ναι, μάλλον, το γνωρίζω. Τα πολιτικά παιχνίδια όμως, κύριε Καλόγερε, οδηγούν στην καταστροφή της πατρίδας. Τον έχω φιλοξενήσει πολλές φορές στην εκπομπή μας, φαίνεται, τον κύριο Παχριστόπουλο, εκ της δικής του απόψης. Διαφωνώ ριζικά. Εγώ για μένα να παραιτηθεί πρέπει να ψηφίσει, όχι να ψηφίσει και μετά να παραιτηθεί. Γιατί ξέρεις ότι λέει το κάνει. Αυτό είναι το κακό. Για μας δηλαδή.
Που και πέρα, είπαμε, η λύση είναι Μητσοτάκες. Παρετούνται όλοι και δεν γίνεται τίποτα. Γιατί όμως ο κύριος Μητσοτάκης δεν παρετείται? Λένε πολλοί, αν έχω αλλάξει άποψη, όχι, εγώ είμαι με την Εθνική Ελλάδος. Εγώ είμαι στη δεξιά του κυρίου και είμαι με την Εθνική Ελλάδος, φαίνεται. Και λέω τα πράγματα όπως έχουν. Η μόνη σωτηρία, γιατί ο Τσίπρας θα το φέρει στη Βούλη τις επόμενες μέρες. Αν το ξαναπείτε, όπως είναι στη δεξιά του κυρίου, υπάρχει περίπτωση ο κύριος να απολέσει τη δεξιά του. Η μόνη λύση είναι αυτή, δεν υπάρχει λύση, φαίνεται. Τα περιθώρια στενεύουν. Και βέβαια, προσοχή και στην κυρία Γεροβασίλη και στην κυρία Παπακώστα. Εγώ θα στείλω και ένα γράμμα και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στον Πρωθυπουργό για αυτά που θα γίνουν στο Σύνταγμα. Το γράμμα θα είναι μη κοινοποιήσιμο μέχρι την ημέρα του συνταλλητήριου. Μετά θα το κοινοποιήσω παντού. Με όλα αυτά τα οποία υποψιάζομαι ότι θα γίνουν εκείνη την ημέρα στο Σύνταγμα. Ή θα προκληθούν. Θα γίνουν, Μιχάλη. Κύριε Χρυσανθοπούλου, θα γίνουν. Το ξέρουμε ότι θα γίνουν. Το ξέρω. Λοιπόν, θα γίνουν πράγματα. Και για οτιδήποτε οδηγήσει τη χώρα σε πιθανό εθνικό διχασμό, με ό,τι θα συμβεί, θα ευθύνονται φυσικά όχι μόνο η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση που δεν οδηγείται σε απαραίτηση να πάμε σε εκλογές. Και φυσικά ο εξοχότατος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας που δεν βλέπει, δείξε τα μπάσκετα δύο Παυλόπουλος τώρα όλα αυτά, δεν ακούει, δεν διαβάζει. Τίποτα, πουθενά. Όλοι μιλάνε, δήμαρχοι, οι άγιοι της Εκκλησίας, οι πάντες ο κόσμος και κανένας δεν μιλάει για τον Παυλόπουλο. Μόνο εμείς τα λέμε, κανείς δεν τολμάει. Η διαπλοκή στο Ζενίθ. Η διαπλοκή στο Ζενίθ, κυρίες και κύριοι. Μόνο εμείς μιλάμε γιατί εμείς δεν είμαστε εξαρτώμενοι, κύριε Κλιάτση. Και λίγο πριν αποδεσμεύσουμε τον κύριο Χρυσανθόπουλο, μία τελευταία ερώτηση. Πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση να μην δεν περάσει η συμφωνία στα Σκόπια? Γιατί εμείς συζητάμε για αυτό που θα γίνει στην Ελλάδα το προσεχές διάστημα, με δεδομένο ότι στις 9 του Γενάρη περνάει η συμφωνία στα γειτονικά Σκόπια και αυτομάτως ενεργοποιούνται και κάποιες καταστάσεις, εξελίξεις εδώ, στη δική μας κυρία χώρα. Κλιάτση, κυρία Κλιάτση, επειδή ξέρω, τέλος πάντων, τόσα χρόνια γνωρίζω την τακτική των Κομιταζίδων, να σας πληροφορήσω ότι έχουν κερδίσει το 99,9%. Γιατί λοιπόν να μην την περάσουν τη συμφωνία και βέβαια να έχουν και τα πρακτικά αποτελέσματα που θέλουν αυτοί, που είναι ανοιχτά σύνορα, όπως το είπαν και οι ίδιοι, να περάσουν τις ιδέες τους, να ζητήσουν την ψευτομακεδονική μειονότητα στην Ελλάδα και όλα αυτά, και να μηνόμαστε πάνω εμείς, γιατί εμείς έχουμε μάθει να, ή να υπερκτιμούμε ή να υποτιμούμε. Ποτέ να μην γνωρίζουμε το γειτονά μας. Αυτά που σας είπα προηγουμένως πρέπει να γίνουν. Και άμα γίνουμε αποφασιστικότητα, θα γυρίσει το παιχνίδι και θα βρεθούν οι άνθρωποι αυτοί στα σκηνιά για να γνωρίσουν επιτέλους ότι διαπράττουν το μεγάλο ιστορικό λάθος και εμείς θα δεχτούμε να έχουμε αυτοκτονήσει. Πραγματικά είναι αυτοκτονία εθνική αυτό, δεχόμενη τον βίο αποχωρισμό του όρου Έλλην από τον όρο Μακεδόν. Θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να καταπέσει αυτή η συμφωνία των Πρεσπών πριν καν πάει προς ψήφιση στο γειτονικό κράτος, στα Σκόπια. Στην Ελλάδα. Γιατί, για παράδειγμα, δεν εκπληρώνονται κάποιες βασικές προϋποθέσεις, κάποια βασικά άρθρα αυτής της συμφωνίας. Εμείς υπογράψαμε για Βόρεια Μακεδονία και ήδη ο κύριος Ζάεφ κάθε μέρα που μιλάει μας λέει το πόσο Μακεδονία είναι και πόσο Μακεδονία είναι τα Σκόπια. Κοιτάξτε, θα μπορούσαμε, αν θέλαμε, με κάποιο τρόπο να ρίξουμε, να ακυρώσουμε φυσικά αυτή τη συμφωνία. Όπως το 25, όταν μοιράστηκαν στα διάφορα σχολεία της Ελλάδας μετά εκείνο το κατάπτυστο σύμφωνο Political FOF, που αναγνωρίσαμε υποτιθέμενα τη βουλγαρική μειονότητα στην Ελλάδα εντός εισαγωγικών και δώσαμε αυτό το περίφημο Απετσέντερ, ουσιαστικά το κάψαν οι ίδιοι μαθητές και οι γονείς στα σχολεία της Φλωρίδης. Επομένως, μπορούμε να αντιδράσουμε. Μπορούμε, λαϊκά ερίσματα δεν έχει αυτή η συμφωνία. Λαϊκά ερίσματα η συμφωνία δεν έχει σε κανένα επίπεδο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα όμως, όταν σου λέει ο άλλος, εγώ το δέχομαι ότι είναι εθνικά συμφέρον και θα το επιβάλλω κιόλας, ενώ και τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, συγχωρέστε με, δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει και το που μπορούμε να οδηγηθούμε. Εύχομαι ο καλός Θεός να βάλει το χέρι του, γιατί μόνο αυτός μπορεί να το βάλει. Όλοι όσοι το έχουν βάλει έχουν καταστρέψει αυτή τη χώρα. Mm-hmm. Θα μπορέσουν να ξεσηκωθούν και οι Αλβανοί. Οι Αλβανοί είναι ήδη ξεσηκωμένοι.
ακόμη περισσότερο, γιατί μιλούσαν για μεγάλη Αλβανία, έχουν πάρει ή πρόκειται να πάρουν περιουσίες Ελλήνων για την Αλβανική Ριβιέρα που θέλουν να δημιουργήσουμε. Είχαμε και μία δήλωση από τον κύριο Κατρούγκαλου σε ό,τι έχει σχέση με τα δικαιώματα των Ελλήνων στην Αλβανία, ότι αυτά προστατεύονται βάσει των συνθήκων και των συμφωνιών που έχουν υπογραφεί. Πού το πρωτόκολλο της Κέρκυρας? Μέχρι εκεί. Εμείς δεν παρεμβαίνουμε περαιτέρω. Όχι, εμείς έχουμε ψυχραιμία και παρακολουθούμε τα γεγονότα του σύνεχες. Πάντοτε. Λοιπόν, και τα χάνουμε όλα. Να ευχαριστήσουμε τον κύριο Χρυσανθόπουλο. Ότι η Αλβανική Ριβιέρα που προανέφερε βγήκε από αυτό το κανάλι. Ουδής έλεγε για Αλβανική Ριβιέρα. Εμείς το πρώτο είπαμε να πούμε ότι εμένα δεν με φοβίζει ούτε η Αλβανία των 3, των 4, των 5, των 6 εκατομμυρίων. Σιγά τα λάχανα. Νηστική είναι στο. Τα χέρια του θα κινήσουν. Στη μέγιστη πλειοψηφία του. Στην κυριολεξία νηστική, και αυτό είναι δυστύχημα και ατυχές γεγονός για τον λαό της Αλβανίας, γιατί οι λαοί δεν έχουν τίποτα να μοιράζουν. Υποβαθμισμένοι είναι όσον αφορά τις γνώσεις, γι' αυτό και υπάρχει αυτός ο φανατισμός. Εμείς όμως πρέπει να γνωρίζουμε, κυρίες και κύριοι, ότι υπάρχει σε ισχύ το πρωτόκολλο, κύριε Χρυσανθόπουλε, της Κέρκυρας, που μιλάει για αυτονομία της Βορείου Ηπείρου, και δυστυχώς. Όχι μόνο δεν μιλάμε για αυτονομία της Βορείου Ηπείρου, δώσαμε και άρματα δωρεάν και στρατιωτικό εξοπλισμό στην Αλβανία και τεχνογνωσία, και τεχνογνωσία για να μπορούν να σκοτώνουν τα παιδιά μας, για να μπορούν να γίνονται όλα αυτά. Διαφωνούμε ριζικά λοιπόν με όλα αυτά που γίνονται και στην γειτονά χώρα, και όλα αυτά είναι θέμα εξωτερικής πολιτικής που δυστυχώς δεν υπάρχει. Να πάμε όμως να ευχαριστήσουμε τον Μιχάλη τον Χρυσανθόπουλο που είναι εδώ, να δούμε λίγο σαν γέφυρα το βίντεο. Με τις εικόνες από το συλλαλητήριο της Μακεδονίας εδώ στη Θεσσαλονίκη μας, και να καλησπέρισουμε αμέσως μετά τον Δημήτρη Βασιλιάδη, τον πολιτικό αναλυτή, για να συζητήσουμε για όλα αυτά. Καλησπερίσουμε τον Δημήτρη Βασιλιάδη, πολιτικός αναλυτής εταιρεία Interview. Καλησπέρα και καλώς ήρθες. Και τι, θα ανατρέψεις τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής, ότι είναι δύο τα πιθανά σενάρια των εκλογών, 26 του Μάη ή 17 του Μάρτη, και τι τελικά θα κάνει ο Πάνος Καμένος? Δεν ξέρω τι θα κάνει ο Πάνος Καμένος. Αυτό θα το μάθουμε, υποθέτω, την Τετάρτη. Εντάξει, κράτα μικρό καλάθι. Θα το μάθουμε τελικά και την Τετάρτη. Μπορεί να είναι η παρέτηση νούμερο 175. Έτσι έχει παραιτηθεί τόσες πολλές φορές. Έχει ρίξει την κυβέρνηση άλλες τόσες. Οπότε νομίζω ότι αυτή θα είναι άλλη μία. Νομίζω στείνεται ένα σκηνικό, έτσι, θεατρικό, πάρα πολύ ωραίο, και από τις δύο μεριές. Είναι όμορφο και πετυχημένη παράσταση, με την έννοια ότι βλέπω ότι απασχολεί πραγματικά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τον πολιτικό διάλογο, το δημόσιο διάλογο, το δημοσιογραφικό διάλογο. Και όλο αυτό είναι ωραίο για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βεβαίως η χώρα εξακολουθεί να έχει προβλήματα. Τα κακά πράγματα προχωράνε, ένα από αυτά είναι η συμφωνία των Πρεσπών. Τα άλλα πράγματα, τα οποία θα ήταν ελαφρώς πιο ευχάριστα, δηλαδή η ανάπτυξη, λίγο μια βελτίωση στα οικονομικά μας, δεν προχωράνε. Έχουμε βγει από τις γιορτές σχεδόν άφραγγοι και με επιπλέον φορολογικές υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος. 24.000 άνθρωποι που δεν πήραν το κοινωνικό μέρισμα, μάλλον θα τους δοθεί δεύτερη ευκαιρία, γιατί πρόκειται να ξανανοίξει ηλεκτρονική πλατφόρμα. Αυτό είπε σήμερα το πρωί ο πρόεδρος της ΙΔΙΚΑ, και περιμένουμε βέβαια και το επίδομα για το πετρέλαιο θέρμανσης, το επίδομα για το ενίκιο. Γενικά, ζούμε για τα επιδόματα. Φίλια, είναι πολύ αστείο. Είμαστε η χώρα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Κάθε ένας από εμάς, ή πολλοί τέλος πάντων από εμάς, μπαίνουν από πλατφόρμα σε πλατφόρμα για να πάρουν κάποιο επίδομα. Βγαίνεις, μπαίνεις στην πλατφόρμα, ας πούμε, για το κοινωνικό επίδομα, κάνεις μια αίτηση, φεύγεις από εκεί, πας στην άλλη πλατφόρμα που είναι για το επίδομα θέρμανσης, φεύγεις από εκεί, πας στην άλλη πλατφόρμα που είναι κάτι για τους ταξιούχους. Δηλαδή, επί της ουσίας, μας έχουν εξοικειώσει με όλες τις ηλεκτρονικές
πλατφόρμες. Μπας και βγάλουμε κανένα μεροκάματο. Ξυπνάμε το πρωί και λέμε σε ποια πλατφόρμα θα πάμε να μπούμε να πάρουμε ένα μεροκάματο. Λοιπόν, είναι ξεφτύλα, είναι απόλυτη ξεφτύλα. Η μοναδική ευκαιρία, ως δεύτερη ευκαιρία που είπες, που θα μπορούσε να δώσει η κυβέρνηση, η οποιαδήποτε κυβέρνηση, η οποιαδήποτε σοβαρή πολιτεία, είναι να δώσει δουλειές στον κόσμο ή να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις ο κόσμος να βρει δουλειά. Ώστε να μην χρειάζεται να γίνει πλατφορμάκιας, να μπαίνει από τη μια πλατφόρμα στην άλλη για να πάρει 50, 10, 20, 30 ευρώ για να τη βγάλει μια εβδομάδα, 10 μέρες, ένα μήνα. Άρα πιστεύεις ότι δεν έχουμε εκλογές το πολύ μέχρι τα τέλη του Μάη? Δεν πιστεύω ότι ο Τσίπρας θέλει να αυτοκτονήσει. Έχει αποδείξει ότι δεν είναι αυτοκτονικός. Το απέδειξε τον Ιανουάριο του 2015, το απέδειξε με το δημοψήφισμα του 2015, το ξανά απέδειξε με τις εκλογές του 2015 του Σεπτέμβριο, το ξανά απέδειξε ότι δεν είναι αυτοκτονικός με τη συμφωνία που έκανε με το τρίτο μνημόνιο. Άρα λοιπόν δείχνει ότι έχει ένα ιδιαίτερα υψηλό ένστικτο επιβίωσης. Τι θεωρείτε αυτοκτονία όμως στην παρούσα φάση, όταν κάθε προηγούμενος μήνας θα μπορούσε να αποδειχθεί και καλύτερος εάν ο Πρωθυπουργός πήγαινε σε εκλογές? Η παρούσα φάση του δείχνει ότι υπάρχει πολύ μεγάλη, αυξημένη θα έλεγα πιθανότητα, η Νέα Δημοκρατία να είναι αυτοδύναμη. Αυτό δεν το θέλει σε καμία περίπτωση. Εγώ δεν λέω ότι είναι πιθανό. Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν όμως ότι υπάρχει πιθανότητα η Νέα Δημοκρατία να είναι αυτοδύναμη. Άρα λοιπόν, αν πάει τώρα σε εκλογές, είτε τον Μάρτιο, που δεν θα είναι καλύτερο το κλίμα όπως λες και εσύ, είτε το Μάιο, που επίσης θα είναι πολύ χειρότερο το κλίμα, υποθέτω εγώ, γιατί θα κουβαλάει πλέον όλο το βάρος των Πρεσπών επάνω του, και αυτός και ο Καμένος και οι ανεξάρτητοι που θα ψηφίσουν αυτή τη συμφωνία. Γιατί είναι αστείο να πιστεύει κάποιος. Με λίγα λόγια, δηλαδή, κύριε Βασιλιάδη, τι πιστεύει, ότι δεν θα κάνει κάτι ο κύριος Τσίπρας τώρα, έτσι? Πιστεύω ότι δεν θα κάνει τίποτα απολύτως, γιατί αν τώρα κάνει. Δυσμονείται όμως το γεγονός ότι αν πάει σε ευρωεκλογές με μια συμφωνία των Πρεσπών που να κρέμεται ως θηλιά στην κυβέρνηση, θα χάσει σίγουρα με πάνω από 5-6 μονάδες, οπότε 7 και 8 και 9 μονάδες δεν είναι διαχειρίσιμες, τελειώνει η κυβέρνηση, όπως τέλειωσε και ο Βενιζέλος Σαμαράς στις εκλογές του 2014, σε ευρωεκλογές. Αυτό το λησμονείται, γι' αυτό η άποψη δική μου, κύριε Βασιλιάδη, είναι ότι ο Τσίπρας δεν θα γίνει Σαμαράς, δεν έχει συμβούλος από τον Βενιζέλο, έχει πιο μάγκες συμβούλος. Ο Τσίπρας θα πάει σε εκλογές τώρα, το αργότερο το Μάιο. Δεν πάει ο Τσίπρας να χάσει με 8-9 μονάδες και 10 σε ευρωεκλογές και να έχει τελειώσει πολιτικά. Θα πάει να χάσει τις ευρωεκλογές με ένα μεγάλο ποσοστό και να μειώσει την ψαλίδα στις βουλευτικές εκλογές. Το Μάιο ταυτόχρονα. Το Μάιο ταυτόχρονα. Εγώ πιστεύω με μια Κυριακή διαφορά. Δεν θα το κάνει. Εγώ θα το κάνει, δεν πάει. Αυτή είναι η άποψή μου, έτσι. Ναι. Γιατί αν φύγει. Τα έλεγε αυτά και μου το λέγανε και δύο υπουργοί της κυβέρνησης που έτυχε να τους δω τις προάλλες, ότι αν πάμε σε ευρωεκλογές το Μάιο και χάσουμε πάνω από 6-7 μονάδες, δεν είναι διαχείριση. Είναι καταστροφή, οπότε θα υπάρχουν εξελίξεις. Και ο κύριος Τσίπρας μου λέει δεν θα αφήσει κάτι τέτοιο. Είναι ενεργεία υπουργή, έτσι, όχι ξένη, με την κυβέρνηση. Μάιος, Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος. 5 μήνες. Και μέχρι τον Οκτώβριο εκλογές είναι 5 μήνες από το Μάιο. 5 μήνες επί 10 χιλιάρια για κάθε βουλευτή είναι 50 χιλιάρια. Καλά στα 10 χιλιάρια τώρα, μην εξαρτάσουμε. Εγώ τα αφήνω. Οι άλλοι δεν ξέρω αν τα αφήνουν. Εγώ τα αφήνω. Εδώ μιλάμε τώρα ότι για αυτό που θα γίνει, αν τελικά τη φέρει ο κύριος Τσίπρας συμφωνία στη Βουλή, θα είναι κάτι το μοναδικό όσον αφορά τη συγκέντρωση κόσμου στην Αθήνα. Ο κύριος Παυλόπουλος δεν θα μπορεί εκείνη την ημέρα να μεταβεί ή να φύγει από το Προεδρικό Μέγαρο, γιατί ο κόσμος θα περικυκλώσει και το Προεδρικό Μέγαρο και το Μαξίμου. Όσες κλούβες μάτια βάλει ο κύριος Τσίπρας, εμείς θα είμαστε εκεί όμορφα, δημοκρατικά, για να αποτρέψουμε μια τέτοια συμφωνία. Και μπορεί κάποιοι βουλευτές και από τον κύριο Λεβέντη να βλέπουν το θέμα διαφορετικά και να προσεγγίζουν το θέμα των Πρεσπών παρά τα αντίθετα που λέγαμε μέχρι τώρα. Θα τα πούμε αυτά αύριο μεθαύριο, τις επόμενες ημέρες, και για βουλευτές του κυρίου Λεβέντη. Γιατί ξέρεις κάτι, εδώ πλέον είναι καρέκλα, κύριε Βασιλιάδη. Αυτό λέω. Είναι καρέκλα και τίποτα άλλο. Αυτό λέω. Έχεις την υπουργική καρέκλα, λέει η κυρία Παπακώστα. Θα ψηφίσω 10 μνημόνια και 20 συμφωνίες των Πρεσπών. Είναι υπουργός η κυρία Παπακώστα. Υπουργική καρέκλα, κυρία Παπακώστα, από τα αζήτητα. Από τη στιγμή που ξέρω ότι δεν θα είναι ξανά βουλευτής, εκτός και να ανατείλω όλη στη Δύση, πολιτικά έχει τελειώσει η κυρία Παπακώστα, θα κάτσει και με παράταση, όχι θα φύγει μία ώρα νωρίτερα, και με παράταση. Σαν την κυρία Παπακώστα λοιπόν, τέτοιοι άνθρωποι είναι πολιτικά επιβλαβείς για τη δημοκρατία και για την ασφάλεια της χώρας. Πρέπει να φεύγουν μία ώρα αρχίτερα, και για να φύγουν μία ώρα αρχίτερα, επειδή ζούμε στον τόπο που γέννησε τη δημοκρατία, η λύση, κύριε Βασιλιάδη, είναι μία.
να φύγει ο Μητσοτάκης από τη Βουλή και οι βουλευτές με παραίτηση. Αυτομάτως οδηγόμαστε σε εκλογές. Το κάνει και ο Καμένος και σώζεται η Ελλάδα. Ο Καμένος μπορεί να το κάνει, γιατί δεν έχει άλλη επιλογή. Ο Μητσοτάκης περιμένει εκ του ασφαλούς να γίνει πρωθυπουργός με μια συμφωνία του προσφέρει και να λέει δεν μπορεί να κυρώσει διεθνή συμφωνία. Αυτά τα πράγματα δεν περνάνε πλέον, κύριε Βασιλιάδη. Καλά. Πάντως... μην απαντήσετε. Βάλτε άνω τελεία. Πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και δεν είναι ανάγκη να περιμένουμε μέχρι αύριο να πούμε τα ονόματα που ακούγονται ότι θα ψηφίσουν. Γιατί εγώ είναι αποκλειστικά αυτά που έχω, Φένια. Εγώ όποιος θα ρίξω. Θα διαψεύσει. Εγώ έχω αποκλειστικές πληροφορίες και θα πέσει βόμβα. Περιμένω να μου απαντήσει ο βουλευτής μέχρι αύριο. Θα μου απαντήσει ο βουλευτής και ο άλλος ο βουλευτής θα κάνουνε. Θα ρίξω μία πληροφορία που θα είναι βόμβα στην αγορά και στο πολιτικό σκηνικό. Για να δούμε πώς το παίζει δηλαδή ο κάθε βουλευτής. Τι αντίτιμο βάζει. Μπαίνει κάποιο αντίτιμο μπροστά στην πατρίδα. Δεν θεωρώ ότι μπορεί να μπει. Αλλά ξέρεις, θα τα πούμε όλα όταν θα έρθει η ώρα. Λοιπόν, και ξέρει ο κύριος, συγγνώμη Φένια, ξέρει ο κύριος βουλευτής και ο έτερος βουλευτής και ο έτερος βουλευτής, γιατί τρεις είναι που παίζουν μπάλα, τι λέω αυτή τη στιγμή, το καταλαβαίνω πολύ καλά. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο θα επιστρέψουμε για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας με τον Δημήτρη Βασιλιά. Διαφημίσεις.